θα πάμε στο χώρο της παιδείας και συγκεκριμένα στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο που τα έχουμε κουβεντιάσει εδώ και στην Μετρόπολη και στην αρχή όλης αυτής της κατάστασης που επικρατεί πλέον στη χώρα μας. Το Ελληνικό Πανεπιστήμιο έδωσε τα φώτα του για την εξαποστάσεως εκπαίδευση. Τώρα όμως φαίνεται ότι θα έχουμε και εξετάσεις εξαποστάσεως στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Θα πάμε να συνδεθούμε, μας περιμένει και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό ο πρόεδρος του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, ο καθηγητής ο κύριος Οδυσσέας Ζώρας, να τον καλησπερίσω. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία Μπάστα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε, γιατί ξέρουμε ότι είστε πλέον, εκτός από τις υπόλοιπες υποχρεώσεις που έχετε, συνεχώς σε τηλεδιασκέψεις για το πώς βοηθάτε και τα υπόλοιπα πανεπιστήμια όλης της χώρας, αλλά και την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και εκπαίδευση για την εξαποστάσεως εκπαίδευση. Κάτι το οποίο την τεχνογνωσία την είχε το Ελληνικό Πανεπιστήμιο και με πολύ μεγάλη χαρά, από ό,τι ξέρω, τη μοιράσατε τώρα, ήρθε η ώρα και στα υπόλοιπα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αλίμονο, αυτός είναι ο ρόλος μας και πρέπει πάντοτε τα ακαδημαϊκά ιδρύματα να αλληλοϋποστηρίζονται. Άλλωστε η παιδεία είναι μία και ενιαία και όχι μόνο είναι μία και ενιαία. Εμείς δεν διαχωρίζουμε τριτοβάθμια, δευτεροβάθμια παιδεία. Η παιδεία είναι ενιαία από τον υπηαγωγείο μέχρι την διαβίου μάθηση. Δηλαδή μέχρι το τέλος της ζωής. Μέχρι το τέλος της ζωής πρέπει κανείς να μορφώνεται, να επιμορφώνεται, να είναι σε μια εκπαιδευτική διαδικασία. Και σε αυτά τα πλαίσια λειτουργεί και το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, που έχει την έδρα του προφανώς στην Πάτρα, αλλά την φήμη του και την διάχυση και τη διάδοσή του σε όλη τη χώρα. Και συντόμως θα την έχει και εκτός χώρας, διότι όπως ξέρετε προγραμματίζουμε σιγά σιγά με μετρημένα βήματα και δράσεις να αναπτύξουμε και μια έδρα στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, όπου εκεί θα βρεθούμε πιο κοντά στην ελληνική ομογένεια, διότι το 80% της ευρωπαϊκής ελληνικής ομογένειας βρίσκεται στη Γερμανία. Συνεπώς το επιλέξαμε. Ο κύριος Κουβελιώτης συμβάλλει πάρα πολύ σε αυτή την δράση. Νομίζω ότι το Ελληνικό Πανεπιστήμιο σιγά σιγά βγαίνει εκτός συνόρων. Βγαίνει εκτός συνόρων και είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον, γιατί είναι συγκεκριμένα προγράμματα και μεταπτυχιακά που υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση. Γι' αυτό το λόγο φαντάζομαι επιλέξατε να βγείτε και εκτός συνόρων. Θα κάνουμε κυρίως προγράμματα που έχουν σχέση με την επιμόρφωση των ομογενών, των ανθρώπων, των Ελλήνων οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό. Και βέβαια όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι μια παράλληλη και μεγάλη Ελλάδα. Η μεγάλη Ελλάδα είναι η Ελλάδα η οποία είναι εκτός συνόρων. Άρα θέλει μια υποστήριξη εκπαιδευτική και αυτό το κομμάτι. Και μην ξεχνάτε ότι το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο έχει μεγάλο αριθμό ξένων φοιτητών, αλλά και μεγάλο αριθμό φοιτητών οι οποίοι βρίσκονται στο εξωτερικό και εκμεταλλευόμενοι σε εισαγωγικά την τεχνολογία έχουν τη δυνατότητα να σπουδάζουν μέσω του Ανοιχτού Πανεπιστημίου με την φυσικά εξαποστάσεως εκπαίδευση. Και τώρα, όπως είπατε και εσείς στην αρχή της εισαγωγής σας, μπαίνουμε στην εξαποστάσεως εξέταση που είναι η κορυφή της τεχνολογικής ακαδημαϊκής μάθησης και όχι μόνο. Είναι ένα κομμάτι τεχνολογικό που το έχουμε διερευνήσει, μπορεί να εφαρμοστεί και κατά περίσταση και κατά ανάγκη θα το εφαρμόσουμε από φέτος στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Θα μας εξηγήσετε λίγο όσο πιο απλά μπορείτε πώς μπορεί να γίνει αυτό? Γιατί το ακούμε και λέμε ότι πώς θα υπάρχει επιτήρηση, πώς θα γίνεται η εξαποστάσεως εξέταση ενός υποψηφίου, ενός φοιτητή. Είναι δύο τα κομμάτια. Το ένα είναι το τεχνολογικό και το άλλο είναι το ακαδημαϊκό. Ναι. Για τους ειδικούς του τεχνολογικού κομματιού υποτίθεται ότι η εξαποστάσεως εξέταση είναι πιο ασφαλής από την διαζώσεις. Δηλαδή από την διαζώσεις όπου βρίσκεται ένα αμφιθέατρο με 200-300 άτομα είναι πολύ πιο ασφαλής η εξαποστάσεως εξέταση, ναι, όπου υπάρχουν ειδικοί που επιτηρούν κάθε έναν φοιτητή χωριστά και έτσι είναι πολύ δύσκολο να γίνει οποιοδήποτε αντιγραφή. Τώρα, το θέμα της αντιγραφής είναι και θέμα κουλτούρας, αλλά για να είμαι ειλικρινής, εμείς που έχουμε ζήσει χρόνια μέσα στα πανεπιστήμια, είναι και μια, ας το πούμε, μια ιδιαιτερότητα του φοιτητή να τίνει σε περιπτώσεις που έχει διάφορα κενά να αντιγράψει. Όμως αυτό πρέπει να σταματήσει και ο φοιτητής πρέπει να ξέρει ότι πρέπει να παρακολουθήσει το μάθημά του και να αποδώσει
Και έτσι και μόνον έτσι ένα πτυχίο δεν θα είναι ένα απλό χαρτί, αλλά θα απεικονίζει πραγματικά χώρο γνώσης και κομμάτι γνώσης του καθένα που το διαθέτει. Μάλιστα. Περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τώρα την εφαρμογή των πρώτων εξετάσεων εξ αποστάσεως. Λέτε ότι θα εφαρμοστεί φέτος? Είναι πρωτοπόρο το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Δεδομένων των συνθήκων πρέπει να είναι έτοιμο να το προσφέρει αυτό στους φοιτητές τους. Αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να υπάρχουν δυσκολίες και στο τεχνολογικό κομμάτι και στο κομμάτι της εξέτασης αυτής καθεαυτής. Αυτό όμως πρέπει και οι φοιτητές να το καταλάβουν και να συμπαρασταθούν μαζί μας και να το προχωρήσουμε. Ενδεχομένως να υπάρχουν ορισμένες ασάφειες, ατέλειες, θα ληφθούν όλα αυτά υπόψη της δικού σας στην αρχή τουλάχιστον της εξέτασης, αλλά είναι ένα εργαλείο που θα προσφερθεί τουλάχιστον για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να χάσουν τη χρονιά τους και φυσικά σε περίπτωση που όλα αυτά τα μέτρα τα περιοριστικά θα συνεχιστούν και θα πάνε εις βάθος χρόνου. Τότε πρέπει το Πανεπιστήμιο να είναι έτοιμο να προσφέρει αυτό το κομμάτι το εξεταστικό που είναι ακρογωνίας λίθος μιας ακαδημαϊκής διαδικασίας εκπαιδευτικής. Έτσι. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να το προσφέρουμε. Και αυτό το κάνουμε και είμαστε έτοιμοι. Μάλιστα. Κύριε Ζώρα, τώρα από τη στιγμή που ξεκίνησε όλη η διαδικασία και η χώρα μας μπήκε σε όλη αυτή την κατάσταση των περιορισμών, δηλαδή κυρίως το κλείσιμο των σχολείων αλλά και των πανεπιστημίων, ήταν μια ευκαιρία το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο να συνάψει και συνεργασίες έτσι πιο κοντινές με τα υπόλοιπα πανεπιστήμια της χώρας που ούτως ή άλλως τις είχε, αλλά ήταν και αυτή μια ευκαιρία και ένα άνοιγμα, θα έλεγα εγώ, του Πανεπιστημίου και στην κοινωνία? Βέβαια, ασφαλώς και στην κοινωνία. Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο είναι ένα πανεπιστήμιο ευρύτερης γνώσης και απευθύνεται σε ευρύτερα, σε πλατύτερα κοινά. Δεν απευθύνεται περιορισμένα σε ειδικούς φοιτητές οι οποίοι... Άρα παρέχει γνώση, παρέχει μόρφωση, παρέχει μέσω μιας τεχνολογίας αυξημένης σε ευρύτερο πληθυσμιακό κοινό και κατά τούτο και σε μεγαλύτερες ομάδες εκπαιδευτικές. Παραδείγματος χάρη, προχθές υπογράψαμε ένα πρωτόκολλο συνεργασίας για τις όλες τις τουριστικές σχολές της Ελλάδας, ώστε η διαδικασία εκπαιδευτική με τον κύριο Κόνσολα, τον Υφυπουργό, ναι, ούτως ώστε ναι, η διαδικασία εκπαιδευτική να προχωρήσει, να συνεχίσει και να μην διακοπεί. Και είμαστε έτοιμοι εντός της εβδομάδας να υπογράψουμε και με τον Υφυπουργό Άμυνας για τις αντίστοιχες σχολές τις στρατιωτικές. Άρα δεν είναι μόνο τα πανεπιστήμια, είναι τόσες άλλες σχολές οι οποίες παράγουν γνώση και μόρφωση και αυτές όλες οι σχολές πρέπει να υποστηριχθούν. Και δεδομένων των συγκυριών και των συνθήκων δεν έχουν άλλο τρόπο να υποστηριχθούν αλλά μόνο μέσω του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, και αυτό το εμείς το κάνουμε και το κάνουμε και απλόχερα και δεν θέλουμε και μπράβο, γιατί νομίζουμε ότι είναι υποχρέωσή μας. Μάλιστα. Και βέβαια το άνοιγμα στην ελληνική κοινωνία, στους μαθητές μας, έτσι? Βέβαια. Σε όλους τους μαθητές. Στους μαθητές είναι λίγο πιο δύσκολο. Ομολογώ ότι η εξ αποστάσεως μάθηση στους μαθητές έχει ιδιαιτερότητες. Μιλάμε για έναν πάρα πολύ μεγάλο αριθμό, 1,5 εκατομμύριο. Νομίζω ότι το Υπουργείο τα έχει καταφέρει μέχρι στιγμής εξαιρετικά καλά, διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο του. Αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε, και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα έκανε ό,τι μπόρεσε και μπόρεσε και πολλά. Είμαστε σε συνεργασία και με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ναι. Ώστε από κοινού να προετοιμάσουμε τους συναδέλφους καθηγητές και δασκάλους των δημοτικών, γιατί ξέρετε η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι μια ειδική μορφή εξέταση και εκπαίδευσης που δεν είναι μόνο η διαχείριση του τεχνολογικού κομματιού, είναι η όλη κουλτούρα η οποία διέπει αυτό το κομμάτι της εκπαίδευσης. Θέλει ιδιαίτερη μόρφωση, θέλει ιδιαίτερη εμπειρία και θέλει και ιδιαίτερη ικανότητα, για να το πω, η οποία αποκτάται όμως. Θέλει ιδιαίτερη ικανότητα στο να διαχειριστεί κανείς την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο έχει διαχρονικά μια καλή, πάρα πολύ καλή εμπειρία και της τεχνογνωσίας αυτού του κομματιού. Και έτσι προχθές είχαμε μια τηλεδιάσκεψη σε συνεννόηση με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Κάνουν μια άριστη δουλειά ο κύριος Αντωνίου και ο κύριος Εμβαλτής. Κάνουν μια άριστη δουλειά και από κοινού προετοιμάζουμε δασκάλους, καθηγητές, ώστε αμέσως μετά το Πάσχα να είναι έτοιμοι και να μπουν με ένα εφόδιο μεγαλύτερο από όσα ήδη έχουν στον αγώνα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ούτως ώστε, ξέρετε, αυτή η επιτροπή να λειτουργήσει και στο διηνεκές και σε μια συνεχή ροή, ούτως ώστε καμία εκπαιδευτική διαδικασία με οτιδήποτε συμβεί πλέον να μην ευνηδιάζεται και να μην βρίσκεται προ απρόπτου.
Μάλιστα. Ήταν μια ευκαιρία λοιπόν, κύριε Ζώρα, νομίζω ότι μέσα σε όλη αυτή την γκρίζα ζώνη η οποία υπάρχει με τον κορονοϊό, νομίζω ότι έχουν ανοιχτεί πολλές ευκαιρίες και για την αλλαγή και εξυγχρόνιση του εκπαιδευτικού συστήματος. Εγώ, διά του καναλιού σας και διά του βήματος που μου δώσατε την ευκαιρία, ήθελα να ευχαριστήσω όλον εκείνον τον κόσμο που εργάζεται γύρω από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, και είναι πάρα πολλοί. Είναι 45.000 φοιτητές, 2.500 εργαζόμενοι καθηγητές, μόνιμα μέλη ΔΕΠ 40 περίπου, 250 υπάλληλοι, οι οποίοι αυτή την περίοδο έχουν δώσει τον καλύτερο εαυτό τους για να προσφερθεί αυτό το κομμάτι που το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο μπορεί να προσφέρει, να προσφερθεί, όπως είπαμε και πριν, απλόχερα σε όλη την εκπαιδευτική διαδικασία. Κύριε καθηγητά, κύριε Ζώρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας, για αυτή την σύνδεση που είχαμε, και θα έχουμε την ευκαιρία σίγουρα να τα πούμε και το επόμενο διάστημα. Και διαζώσεις, που σημαίνει ότι θα έχουν αρθεί τα προβλήματα. Το ευχόμαστε πολύ σύντομα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Επίσης.